και πρέπει πραγματικά να κρατήσουμε την πίστη μας σε μια υγεία να μπορεί να πλουτίζει τη ζωή μας και να έχουμε ιδιαίτερη χάρη αληθινά από τον Κύριο πραγματικά στη ζωή. Ξέρετε, όλα αυτά τα είδη της προσευχής που είπαμε, που έχουν να κάνουν με τη σχέση με τον Θεό, τι γίνεται. Τα λαμβάνουμε εσωτερικά καθώς το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Μπορεί να με ρωτήσει κάποιος, αδερφέ Δήμο, πότε πρέπει να απολαμβάνω το πρόσωπο του Θεού, πότε πρέπει να εξασκώ εξουσία, πότε πρέπει να εξασκώ μεσητεία, πότε πρέπει να μιλάω λόγω δημιουργίας. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα μας. Και λαμβάνουμε εσωτερικά μέσα μας την εργασία του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν στιγμές που το Άγιο Πνεύμα σου λέει απλά αναπαύσω και εσύ κρατάς την ανάπαυση. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται κοινωνία με τον Θεό μέσα σου, αισθάνεσαι την επιθυμία να εξητήσεις τον Θεό. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μεσητεία μέσα σου, αισθάνεσαι να μεσητέψεις για έναν άνθρωπο, μια οικογένεια. Γιατί η εργασία του Αγίου Πνεύματος μας βοηθάει να εφαρμόσουμε το Λόγο του Θεού. Και όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα και σου δίνει το βάρος να μιλήσεις εξουσία και δημιουργία, τότε εσύ υπακούς το Άγιο Πνεύμα και το εφαρμόζεις. Αλλά για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται μέσα μας, πρέπει να κρατάμε την ανάπαυση. Πρέπει να κρατάμε τη σχέση με τον Θεό. Και καθώς εμείς κρατάμε τη σχέση με τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα θα αρχίσει να εργάζεται μέσα μας και θα μας πληροφορεί πραγματικά πώς να κινηθούμε και πώς να βρούμε ιδιαίτερη χάρη αληθινά από τον Θεό στη ζωή μας. Ακολουθούμε το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας. Και πώς κάνουμε το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί στη ζωή μας? Για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται μέσα στη ζωή μας, υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα και εργάζεται μέσα στη ζωή μας? Είναι πολύ απλό. Πρέπει να παίρνει τα δικαιώματα του Θεού για να εργαστεί. Και πού είναι όλα αυτά τα δικαιώματα? Είναι μέσα στο αίμα του Ιησού Χριστού. Και καθώς εμείς κρατάμε το αίμα, σεβόμαστε το αίμα, λαμβάνουμε το αίμα στη ζωή μας, η πίστη μας μέσα λαμβάνει τα δικαιώματα του Θεού και δίνουμε το δικαίωμα στο Άγιο Πνεύμα να αρχίσει να εργάζεται για το συμφέρον το δικό μας. Δηλαδή, ο Σταυρός και το αίμα του Ιησού δίνουν το δικαίωμα στο Άγιο Πνεύμα να εργάζεται στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε φορά τι κάνουμε, λαμβάνουμε Θεία Κοινωνία και κάνουμε αποκήρυξη της αμαρτίας και της προσπάθειας για να πάρουμε όλα τα δικαιώματα που είναι στο αίμα του Ιησού και καθώς το πνεύμα μας, η ψυχή μας ποτίζεται από το αίμα του Ιησού, λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα το δικαίωμα και εργάζεται. Λαμβάνει πίστη το δικαίωμα και εργάζεται. Λαμβάνει ο Λόγος του Θεού το δικαίωμα και εργάζεται. Και έτσι επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να εργάζεται για το συμφέρον το δικό μας, καθώς του δίνουμε το υλικό που είναι τα δικαιώματα του αίματος, καθώς αδειάζουμε τον εαυτό μας στο Σταυρό και βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη από το αίμα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι ιδιαίτερη χάρη το αίμα του Ιησού, που εκεί παίρνει το Άγιο Πνεύμα όλα τα δικαιώματα να εργαστεί στη ζωή μας. Ξέρετε, ο Θεός μου έδειξε κάτι που είναι αληθινό 100%. Αλλά αν δεν έχεις ανοιχτό πνεύμα, είναι δύσκολο να το δεχτεί ο άνθρωπος. Ο λαός Ισραήλ έπεσε για μια και μοναδική αμαρτία. Ασέβησε στο αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία των Εθνών, η αναγεννημένη που είμαστε εμείς, κληρονομήσαμε μέσα από το σπέρμα του Ισραήλ όλα τα δικαιώματα της ευλογίας. Αλλά κληρονομήσαμε και την κατάρα της ανυπακοής στο αίμα. Προσέξτε το. Ένα παιδί κληρονομεί ότι έχουν οι γονείς. Και αυτό σήμερα το λαός του Θεού αποστρέφεται, φεύγει από το αίμα. Κληρονόμησε αυτή την κατάρα που έχει ο Ισραήλ, την κληρονόμησε. Και πώς την αποκόπτουμε την κατάρα? Καθώς κάνουμε αποκήρυξη της αμαρτίας. Αποκήρυξη του παρελθόντος. Αποκήρυξη του παρελθόντος και κόβεται αυτή η ρίζα η κληρονομική και μπορούμε να λαμβάνουμε από το αίμα του Ιησού. Γιατί ο Ισραήλ είναι το αρχικό σπέρμα. Και ό,τι είχε ο Θεός μέσα από εκεί το μετέδωσε στα έθνη. Αλλά μετέδωσε και τα καλά, αλλά υπάρχει και αυτή η κληρονομικότητα. Και πώς κόβεται αυτή η κληρονομικότητα? Καθώς εμείς κάνουμε αποκήρυξη της αμαρτίας, αποκήρυξη του παρελθόντος και εφαρμόζουμε πνευματική μετάνοια για να παίρνουμε το δικαίωμα του αίματος. Και αυτό το αίμα τι κάνει? Μας αποκόπτει από το παρελθόν και μας βοηθάει πραγματικά να αυξηθούμε.